Αυτό χρειάζεται αποφασιστικότητα. Αυτό χρειάζεται θάρρος. Αυτό χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολιτικές συγκρούσεις. Αυτό χρειάζεται πρώτα για να το καταφέρουμε να πείσουμε την κοινωνία να μας ακολουθήσει. Δεν θα την πείσουμε την κοινωνία, ξέρετε, εάν δεν δώσουμε τη μάχη των ιδεών. Η κοινωνία μπορεί να μας αναδώσει την εξουσία μέσα στη λέλαβα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα την πάρουμε πάλι με το ζόρι. Και μόλις θα πάμε να κάνουμε την πρώτη σοβαρή μεταρρύθμιση, πάλι θα υποχωρήσουμε. Η Ελλάδα όμως δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Αλλιώς θα χάσουμε τα παιδιά μας. Θα μείνει ένα παιδί εδώ. Θα χάσουμε όλη τη γενιά, τα παιδιά μας θα φύγουν όλα έξω να βρουν δουλειά. Γιατί εδώ δεν θα έχουν προοπτική. Θέλετε να χάσετε τα παιδιά σας. Εγώ δεν θέλω. Αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα, όμως θα χάσουμε. Άρα πρέπει να κινηθούμε με αποφασιστικότητα. Αυτό το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία. Και να ξέρετε ότι αυτό δεν θα γίνει αν απλώς κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αν απλώς κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, μπορεί να κάνουμε μια επιλογή που μας γεμίζει με μεγαλύτερη εσωτερική ασφάλεια, γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα και πράγματι αλλαγές πάντα δημιουργούν και ένα μικρό φόβο. Αλλά στο τέλος θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Και θα είναι πάρα πολύ κρίμα. Θα είναι κρίμα και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είναι κρίμα και για τη χώρα. Γιατί δεν έχει χρόνο για χάσουμε ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε τη χώρα. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν να δούμε τη μάχη των ιδεών. Και εγώ είμαι πάρα πολύ πρόθυμος να τη δώσω. Και είμαι πάρα πολύ πρόθυμος να δουλέψω 24 ώρες το 24ωρο, όπως έκανα και στα Υπουργεία που πήγα, για να διορθώσουμε γρήγορα τα δύο προβλήματα έχει την οργάνωσή της Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχει χιλιάδες σπουδαίους ανθρώπους. Το 98,8% των οποίων δεν βρει ποτέ καμία ευκαιρία να πάει μπρος μέσα από το δικό μας κόμμα. Γιατί είναι κλειστό, γιατί πάντα ήδη και ήδη θα έχουμε το προνόμιο να συνομιλούμε με την εκάστοτε ηγεσία. Και αν δεν έχει το προνόμιο να συνομιλεί με την εκάστοτε ηγεσία, δεν έχει πολύ δρόμο να διανύσει. Έτσι όμως δεν γίνονται μεγάλα τα κόμματα. Έτσι τα κόμματα γίνονται μικρά. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να λειτουργούσε το μοντέλο όταν είχε το κόμμα να μοιράσει και του έδινε και χρήμα. Όταν το κράτος μπορούσε να διαθέσει λεφτά. Σήμερα όμως το κόμμα και να πάρει την εξουσία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα πρέπει να έχει ανθρώπους που το πιστεύουν και το εμπιστεύονται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο δύσκολο να έρθουν. Δεν θα έρθουν με αντίδωρο. Θα έρθουν με πειθό. Θα έρθουν με οργάνωση. Θα έρθουν με πολιτική ζήμωση. Αυτά για να τα κάνουμε θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχουμε χρόνο για χάσουμε. Έχω πάρα πολύ ώρα να κάνω. Πραγματικά έχω να κάνω. Και έχω να τα κάνω διότι, όπως σας είπα και πριν, θέλω να φτιάξω μια σπουδαία χώρα. Μπορώ να την κάνω. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 2,5 ετών, άλλο ένα παράδειγμα του γιατί θεωρώ ότι παρακμάζει η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι μας κυβερνάει αριστερά. Προσέξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει θάλασσα. Δεν πρέπει να υπάρχει πια κανένας. Ο πιο φανατικός παδός του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα να το ρωτήστε. Με το χέρι στην καρδιά σας απαντήσει πότε πιστεύεις ότι είσαι πιο αισιόδοξος. Πέρσι ή από εκεί ή φέτος. Το Τσίπρα να ρωτήσεις, πέρσι θα σου πει. Σήμερα ζω το αμύμητο. Να κάνει απεργία ο ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελάτε. Έβγαλε ο Economist ένα άρθρο και κοροϊδεύει τους Έλληνες όταν ανεβάζει το Twitter. Έχει γράψει ο Economist ένα άρθρο σήμερα, Λάζαρε, που έχει τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ και περίπου αρθρογράφος. Η κτίρη των ελληνικών λαών και λέει τι λαός είναι αυτός που ψήφισε αυτούς τους τύπους. Μιλάμε αυτά δεν γίνονται στον πλανήτη Γη, είναι σαν να είναι εξωγήινοι άνθρωποι. Είναι από άλλο πλανήτη που λέγαμε μικροί. Προσέξτε. Ο ελληνικός λαός τους ψήφισε τον Ιανουάριο θες γιατί του είχαν υποσχεθεί τη μάνα του πατέρα τους. Δεν σου άσω έμφυα, θα καταργηθεί ο έμφυα. Δεν σου άσω παραλληλεγγύης, μηδέν παραλληλεγγύης. Δεν σου άρεσε 13% στους αγρότες, μηδέν αγρότες. Δεν σου άρεσε ο ΦΠΑ στα νησιά, μηδέν ο ΦΠΑ στα νησιά. Ό,τι σου άρεσε μηδέν ήταν. Τον Σεπτέμβριο όμως, ξέρετε τον Ιανουάριο ο Τσίπρας, είχε ακολουθήσει την τακτική της ωραίας Ελένης του Ομήρου. Ο Όμηρος, την ωραία Ελένη δεν την περιγράφει πουθενά. Δεν λέει πουθενά πώς είναι η ωραία Ελένη. Δεν λέει αν είναι ξαρτιά, αν είναι μελαχρινή, αν είναι ψηλή, αν είναι κοντή, αν είναι μαύρη, αν είναι λευκή, αν είναι μεγάλη ηλικία, αν είναι μικρή. Δεν λέει τίποτα. Ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Είναι η ωραία Ελένη. Όλοι
Τσίνα στον Ιανουάριο. Το Σεπτέμβριο όμως, το Σεπτέμβριο τι έλεγε, ήταν αφρόκαλο. Και όμως τι ξαναψηφίσανε. Αυτό είναι τραυματικό. Αυτό είναι σου προκαλεί τρόμο να το σκεφτείς. Ξέρετε ότι στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε λίγα χρόνια θα υπάρχει μάθημα για τον Τσίπρα. Μέχρι τώρα σε όλα τα μαθήματα πολιτικής επιστήμης θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι η κυβέρνηση που κλείνει τις τράπεζες χάνει τις εκλογές. Σε άλλες χώρες που έκλειναν τράπεζες, η κυβέρνηση έβγαλε με ελικόπτερο για να μην πιάσει ο κόσμος. Στην Ελλάδα κλείναν τις τράπεζες και πήραν και 2% πάνω στις εκλογές. Γιατί πραγματικά πήραν και 2% πάνω. Αναφερέστε τη ΛΑΕ που έφυγε. Μετά από το 2. Αυτό είναι αδιανόητο, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή είναι χρήση ψυχιατρικής εξέτασης συνολικά η χώρα. Πώς γίνεται. Έχουν τρελαθεί οι πολιτικοί επιστήμονες από τον πλανήτη. Μας μελετάνε. Μήπως μας ψεκάνουν στα αλήθεια που λέει ο Καμένος. Δεν έχει καλή εξήγηση. Πώς πήρε το Υπουργείο Δυτικής Άμυνας εδώ για να ψεκάσει αντίστροφο για να κάνει κανένα κολλό. Εδώ δεν εξηγείται. Εδώ είσαι εδώ σε ένα αγροτικό νομό, ρε παιδιά. Κάτι δεν το έχω παράπονο. Ήρθε και ασύμμετα να σας διπλασιάσει τους φόρους. Το ξέρατε πριν τις 20 Σεπτεμβρίου. Θα σας διπλασιάσει τους φόρους. Καλά, προφανώς εσείς γιάστε εδώ δεν το ψηφίσατε, δεν θα σας εδώ. Αλλά ξέρετε σίγουρα συμπολίτες που το ψήφισαν στον αγροτικό κόσμο. Έχετε ρωτήσει ποτέ γιατί το ψήφισαν. Το Σεπτέμβριο γιατί το ψήφισαν. Ξέρετε ότι θα διπλασιάσει τους φόρους. Εγώ ακούω τώρα θα κάνω κινητοποίηση αγρότες. Και μαζί τους έχουν δίκιο. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί αν γίνει αυτό θα καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας. Και άρα όλη η λογική του προγράμματος που είναι να γίνουμε ανταγωνιστική χώρα με εξωστρεφή οικονομία και να ζούμε τα δικά μας τα λεπτά είναι το ακριβώς ανάποδο. Πάει περίπατο. Διότι αν διπλασιάσει τους φόρους του πρωτογενή τομέα, προφανώς δεν θα έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, προφανώς θα κάνει εξαγωγές, άρα προφανώς οι οικονομίες θα γυρίσουν στην ύφεση. Όμως εσείς λέω οι συγκεκριμένοι, σαν αγροτικός κόσμος, το ψηφίσατε και με διπλάσιο φόρο. Πολύ θα ήθελα μετά στο διάλογο, αν κάποιος έχει μια εξήγηση να μου δώσει, να φύγει από μέσα μου. Είπα, δεν το καλά. Δεν υπάρχει χειρότερο παράδειγμα, ξέρετε. Από εσάς να μην στεναχωριέστε. Φαντάσου, Αποστόλη, που έχω και το φίλο μου, την κοινό το Μάνο, τον Κώστα στη Ρόδο, να είσαι, πρόσεχε να σου πω, θέλω να κατάσταση τον υπολογισμό, να είσαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου στη Ρόδο, που ψήφισε στον Τσίπρα, για να καταργηθεί ο ΕΛΦΙΑ. Προσέξτε. Σου έβαλε ΦΠΑ από 0,23 στα δίδακτα. Σου έκανε προκαταβολή φόρου 50% στο φόρο εισοδήματος της εταιρείας σου. Σου κατήργησε το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά που είχε με το Σαμαρά συν 30% ΦΠΑ από την κατάχρηση εκτόσεως. Και σου έλεγε και ο ΕΛΦΙΑ να τον πληρώσει κανονικά. Βουτάει να το βαλμόνι δεν βουτάς. Πάει να σου κάνω κανένα ευκαιρία να φύγει από μέσα στο θέμα που σε κατέλαβε και το ψήφισε. Προφανώς. Το είπα σε μια εκπομπή στη Ρόδο και εδώ πρέπει να υπάρχει στη Ρόδο Αστέρι φροντιστηριούχο. Και όταν βγήκα με την τηλεόραση του λέει εγώ είμαι. και του λέω πώς αισθάνεσαι. Λέω δεν ξέρω, συγγνώμη μου, τη λέξη πάντα Ρόδο, αν μεγάλο κάμερα, καταλάβατε. Εγώ τα εμπόδια το νούμερα παραλίγο. Αδιανόητο το σκεφτεί. Αδιανόητο το σκεφτείς. Μπορείτε να το φανταστείτε δηλαδή ότι έχει συμβεί αυτό. Και όμως αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα. Γεωργία, εσύ τι λες για αυτό που σου είχες πει. Δηλαδή, δεν σου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα. Έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Προσέξτε το, η παράταξή μας, η παράταξή μας. Δεν λέω εμείς εσείς είναι υποψηφοί μου, κάποιοι είναι υποψηφοί μου. Θεωρούν και εδώ να έχουν και δίκιο, που είναι το ακόμα χειρότερο, ότι το να παίρνουν αποστάσεις από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και να λένε, ξέρω εγώ, για τα λάθη που έκανε ο Σαμαράς και το να λένε ότι δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά, ότι αυτό τους δίνει και πόντους. Δηλαδή προσέξτε που είμαστε, την ώρα που δικαιώνεται η πολιτική μας και αποδεικνύεται ότι όντως αν δεν είχαμε πέσει από την εξουσία, τώρα η χώρα θα ήταν εκτός μνημονίου και θα ταινίζαμε το μέλλον με αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, εμείς οι ίδιοι νεοδημοκράτες δεν προασπιζόμαστε το έργο που έκανε η κυβέρνησή μας μέχρι από 8 μήνες. Και το θεωρούμε κακό να το κάνουμε. Και μένα που λέμε μην το πολύ λες, γιατί χάνει του ψήφου. Α του χάσει, δεν πειράζει. Στην πολιτική δεν μας διαπέμπουμε μόνο ψήφου, είναι άλλο το σωστό. Αν λοιπόν δεν μάθω πάντα σήμερα να γίνουμε ομάδα.
Στο παράδειγμα περί Φλαγκουράρη και Βουλγαράκη σας είπα, δεν θα σου ολοκλήρωσα μια μικρή λεπτομέρεια. Όταν ο Βουλγαράκης είχε αυτή την περιπέτεια, η μισή Νέα Δημοκρατία έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια βαρύτερα, ανέβαζε, βαρύτερα, ανέβαζε. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Μου λέτε, για το Φλαμπουράρι, έχετε δει καμία δήλωση κανός Σιριζέου